αλλάξει τους κοντούς. Γι' αυτό και ξεκινάει. Μην ξεχνάς ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι είχε ξεκινήσει. Με το ακούγεται. Σάκοτα. Με το Σάκοτα. Τώρα διεπέλεξε τον Αλβέρντο. Ακούγεται λέει. Και τώρα Μπάινεν. Τον περιμένει ο Διαμαντίδης και όλη η υπόλοιπη άμυνα του Παναθηναϊκού. Με τις αλλαγές βρέθηκε ο Μπατίστ πάνω του. Ο Ελιάκου χαμηλά. Τον περιμένουν τον Μπάινεμ γιατί τον ξέρουν ότι παίζει συγκρούμενα αυτοκινητάκια. Βάζει το κεφάλι κάτω και πάει μέσα. Από τον Τσαρτσαρή και πάσα ευνηδιασμού στο Χατζιβρέτα. Ο οποίος στέκεται σωστά, πολύ σωστά. Είναι τρομερή ευκαιρία με την οποία ο Παναθηναϊκός βγαίνει στο σημείο τη διαφορά. Ναι, παρότι ξεκίνησε με 2-2, έτσι. Από την γωνία το σούτ για τρεις, η μάχη για το rebound βγάζει τελικά νικητή στους Ισπανία περίπτωση. Δεν θέλει αλλαγή στα μαρκαρίσματα, αυτό ακριβώς είπε στους παίκτες του. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι ένας προς ένας παίκτες Μακάμπι θα μπορούν να ακολουθούν στην άμυνα τον αντίστοιχο παίκτη τους. Θα τις βγει σε καλό τώρα αυτό ή σε κακό? Εγώ νομίζω ότι θα τις βγει μάλλον σε 34-31. Μπατίστ παίρνει ρεβάνς. 36-31. Αυτός είναι ο κύριος Παρταόλ. Ακριβώς όπως τα ακούσατε, 2 στις 13. Στο μεταξύ χαμηλά και μέσα από την κυκλοφορία ο Νοέλς. Κυκλοφορούν οι κασέτες επισήμως πια τώρα. Το πιο ωραίο όμως είναι ο Μπράντοβιτς ή δεν ξέρω τι στην κατασκοπία. Το πιο ωραίο είναι αυτό που είπε ο Γκέρσον όμως, Φίλιππε. Σοπαλία, 47 όλα. Ότι αφήστε να βρω πρώτα εγώ τον τρόπο να κερδίσω τον Παναθηναϊκό και μετά θα το πω και σε σφάχια. Αυτή ήταν μια πολύ έξυπνη απάντηση. Λοιπόν, στο μεταξύ έχουμε πραγματιστεί. Η μία βόλη του Μπάινουμ δεν έφερε ζημιά. Αλλά εδώ υπάρχει καλάθι και φάουλ από τον Τσαρτσαρή. Τσαρτσαρής που δεν είχε ξανασκοράρει απόψε. Θα έχει την ευκαιρία για τρεις μαζεμένους πόντους. Βουίσιτς. Μπάινουμ. Άλλη μία εντυπωσιακή προσπάθεια από τον playmaker της Μακάμπι. Πάντως εδώ και εδώ υπάρχει Μπάινουμ με αντίπαλο τον Διαμαντίδη, τον οποίο ταλαιπωρεί. Πραγματικά ταλαιπωρεί ο Μπάινουμ τον Διαμαντίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Ναι, ξέρεις γιατί τώρα τον ταλαιπώρησε, γιατί μπόρεσε και τον απομόνωσε. Μα όλο το παιχνίδι της Μακάμπι είναι αυτό. Είναι να παίξει την ίδια πλευρά με τον Βούσιτς ή να να το αντιμετωπίζω ως παιχνίδι μυαλού. 1-16 για την ανάπαυλα της τρίτης περίοδου. Χατζιβρέτας για τρεις. Βαθιά ανάσα στο Παναθηναϊκό. Από ένα σουτ εκτός συστήματος πάντως. Προσωπικό σουτ. Εκεί που έχουν οδηγηθεί τα πάντα του Βουγιάννη. Έχει βάλει και δύο βολές νωρίτερα. Συγγνώμη. Λάθος. Τώρα έχει 4-4 βολές. Η Μακάμπι πρόλαβε και σκόραρε. Εδώ ήταν αδικαιολόγητος ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να τρέχει ένα παίκτη στο γήπεδο ένα εναντίον όλων και να του επιτρέπει να φτάνει, ας πούμε, στο καλάθι. Μένει σε αυτό που θα μείνει ξεμαρκάριστος. Πολύ κακή πάσα του Βούγιανιτς. Όχι στο πουθενά, στα χέρια του Μπάινουμ. Ακόμη χειρότερα. Κάρφωμα από τον Βούιτσιτς. Μακάπι ισοφαρίζει. 71-71. Όπου να είναι, επιστρέφει ο Διαμαντίδης. Αυτό προηγείται με 2. 5,5 λεπτά για το τέλος. Εδώ έβγαλε πραγματικά άμυνα Παναθηναϊκού σε δύο περιπτώσεις. Πολύ όμορφο πάσα του Διαμαντίδη. Διαμαντίδης. Έπαιξε τερματοφύλακας. Ναι, δεν έπρεπε να είναι ο δύο χρόνος, έχει δίκιο. Έπαιξε τερματοφύλακας τον Διαμαντίδη στην άμυνα και δέχατε. Νομίζω ότι σε άμυνα και επίθεση αυτά τα τελευταία λεπτά, στις τελευταίες φάσεις Παναθηναϊκός θα περιμένει όλα από τον Διαμαντίδη. Εδώ ο Πετσίροβιτς μπορούσε να βάλει ένα εύκολο δίποντο. Δεν τα καλπήματα. Καλπερίν στον Σασόν από την κορυφή. Ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Η φάση είναι η προηγούμενη, αν δεν σφυρίζεται φάουλ, είναι βήματα 100%. Δεν μπορεί να μην δώσει τίποτα. Και εγώ νομίζω ότι φάουλ δεν υπήρξε, ήταν βήματα. Ο Νίκος Χατζημέρετας στη θέση του Σάνι Μετσίροβιτς. Εδώ έκανε μετακίνηση με την μπάλα στα χέρια ο Μπάινουμ, έπρεπε να σφυρίξουν οι διαιτητές. Εφόσον δεν σφυρίζουν φάουλ, είναι βήματα. Μα δεν υπάρχει φάουλ, γιατί ο Ντέλκ δεν επέδιωξε κάτι, ήταν στη θέση του. Πολλές φάσεις έχει αστοχήσει σήμερα. Ο Βούισιτς πάντως μείωσε στους 2, 84-82. Αυτά είναι η εξέλιξη. Φάουλ που κερδίζει ο Ντικούδης. Και ο Παναθηναϊκός καταρχήν δεν μπορεί να τα αποδώσει. Πόσο μάλλον τώρα που αστοχεί ο Ντικούδης στις βολές. Ο κόσμος πάντως τον ενθαρρύνει. Αλλά δείτε την ομάδα μας. Κόσμος που Φίλιππε επέτρεψε μια παρατήρηση.
από μπάσκετ ξέρει. Γιατί χειροκρότησε τις προσπάθειες του Διαμαντίδη, όχι τα καλάθια, τις υπόλοιπες προσπάθειες. Δικούδης δύο βολές στο σίδερο. 1-24 για το τέλος. Περίνα αντίον Ντέλκ. Βήματα. Έχει πασάρει αφού έχει σκάσει το έδαφος. Βούισιτς, κακή πασα. Ο Διαμαντίδης κλέβει 3-3. Κλασική κατάσταση ευνηδιασμού. Δικούδη στο κάρφωμα. Από την Αθήνα και μετά πήρε το αίμα του πίσω. Αν μπορούμε να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Εδώ. Καλπερίν παίρνει το σκρίνι, σηκώνεται, δεν βγαίνει το pick and roll. Αφού πάτησε πάσαρε. Και εδώ οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια. Πάλι πρέπει να πάει αυτομάτως στο Παναθηναϊκό. Έχουμε διαφημίσεις, όχι. Όχι. Και εδώ ο Διαμαντίδης δημιούργησε τις προϋποθέσεις με την πάρα. Δεν ξέρω. Είναι λίγος ο κόσμος. Είναι αρκετός ο κόσμος. Τζούλια, πολύ γρήγορα πες μας τι υπόθηκε στο time out. Τον Νίκο Χατζιβρέτα έδειξε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που είτε θα τελειώσει τη φάση μόνος του είτε θα βρει κάποιον συμπέκτη. Πιεστική άμυνα, προσοχή για τα φάλ. Ό,τι φάλ σου ρίξει. Λογικά εδώ βάλες. Το παιχνίδι πρέπει να τέλειωσε. Λογικά. Από το άστοχο σου πήγε σάιντ. Μακάβι δεν πιέζει. Ο Χατζιβρέτας πήρε το φάλ από το παιχνίδι. Πέρασαν 10 δεύτερα μέσα. Παναθηναϊκός οδεύει προς την 7η νίκη του. Την 7η νίκη του που όχι μόνο τύπης θα του δώσει την πρωτιά του ομίλου. Τύπης θα του δώσει την πρόκληση γιατί με 7 νίκες μπορείς να μείνεις έξω. Γι' αυτό συζητάμε. Όχι, εντάξει, τύπης λέω. Αλλά στην ουσία του δίνει και την πρωτιά του ομίλου. Δεν νομίζω ότι καμία άλλη ομάδα μπορεί πια να τον πλησιάσει. 88-82 από τις βολές του Χατζιβρέτα. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση της Τζούλιας, άκρος μπασκετική. Κανένα time out δεν έχει σπάθεια. Έχει δύο όμως ο Μπράντοβιτς για πάνω ενδεχόμενο. Αυτό θα πει. Να κρατάς καβάτζα για τα δύσκολα. Μπράβο. Αλλά μάλλον δεν θα χρειαστεί από ό,τι κάνει. Λογικά όχι. Εκτός βέβαια αν τεθεί και ζήτημα διαφοράς, λίγο πιο μεγάλη διαφορά, κάτι. Σιγά. Πότε δεν ξέρεις. Time out θα πάρει ο Μπράντοβιτς μόνο αν κινδυνεύσει που δεν φαίνεται ή θέλει να κάνει πλάκα του σπάγια. Ο Μπάινουμ στο μεταξύ σκοράρει εδώ, για τρεις. Εδώ τώρα μπαίνουν προϋποθέσεις time out, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός δεν βάλει το καλάθι. 88-85, φάουλ στον Χατζιβρέτα. Πρώτη βολή πάει χαμένη. Ο Χατζιβρέτας παρατείνει την αγωνία. Γιατί με τους τρεις πόντους ο Παναθηναϊκός δεν εξασφαλίζει. Είναι ευάλωτος. Εντάξει, μπορεί με την τακτική βέβαια να ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο. Να κάνει ένα σωστό φάουλ. Είναι μάτς του ενός σούτια. Πρέπει να υπάρξει απειλή για τρεις πόντους. Χάνεται και η δεύτερη. Ο Βούισιτς κατεβάζει το rebound και γίνεται φάουλ. Ακούσιο φαντάζομαι του Μπατίστ στον Μπάινουμ πάνω στη διεκδίκηση του rebound. Με τη διαφορά του. Φίξα στο μικρόφωνο. Όλοι έτοιμοι, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε η μπάλα να πάει καταρχάς μέσα στη ρακέτα στους ψηλούς, τον Τσαρτσαρίκα τον Μπατίστ. Μίλησε ειδικά στον Ντέλκ λέγοντάς του πριν σουτάρει, αν χρειαστεί, να ξεμαρκαριστεί πρώτα. Μα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοια περίπτωση. Ο Μπάινου μας το έχει στη δεύτερη βολή. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Τσαρτσαρί. Η διαφορά είναι στους δύο. Φάουλ. Αλλά ο Τσαρτσαρίς λύνει τον γόρδιο δεσμό. Που έχει και αν δεν κάνω λάθος ενθύμιο και ένα τσιρότο εκεί στο, δίπλα στο μάτι του από κάποια γωνιά. Η δεύτερη βολή στο σίδερο. Κάνει χρόνο η Μακάμπη από τον κακό χειρισμό του Σασόν. Τώρα Μπάινουμ. 16 για το τέλος. Φάουλ του Διαμαντίδη. Σωστό. Για να αποφευθεί κάποιο τρίποντο. Σωστό, γιατί ήταν. Ξαναμπεί αμέσως στο μάτς. Να ξαναμπεί αμέσως. Πώς. Αν ευστοχήσει ο Φέληξ. Ο Φέληξ μειώνει 89-87. Λιγότερο από 16 δευτερόλεπτα για το τέλος. Εν 89-88. Ένας από τους διαφορές. Ο Παναθηναϊκός καταρχήν πρέπει να βάλει σίγουρα την μπάλα στο παρκέ. Γίνεται. Πάει στα χέρια του Διαμαντίδη. Να σπάσει το πρες και να περάσει στο κέντρο. Δεν θα κάνω και αυτό γίνεται. Τι έγινε. Α, καλά, εντάξει. Τι έγινε τώρα, τι έκανε η Μακάμπη τώρα. Μακάμπη που έκανε τώρα το φόλ του Διαμαντίδη στα 3 δευτερόλεπτα. Ωραία είναι. Δεν πρόλαβαν. Oh. Δεν είχαν εντολή. Ή βάζει τη μία, ας πούμε, και διεκδικεί τρίποντο. Η πρώτη στο δικτάκι, πάντως, 90-88. Δεύτερη για να σφραγίσει τη νίκη.
Την μπάλα βγαίνει. Χειρότερο για αυτό, χειρότερο γιατί κίνησε ο χρόνος. Συνδυασμό στον Γιασάιτη. Κίνησε ο χρόνος. Δεν μετράει. Το καλάθι λένε οι διαιτές, δεν μετράει. Δεν υπάρχει ισοπαλία, δεν υπάρχει παράταση. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. Ήταν κέρδος για τον Παναθηναϊκό το ότι δεν μπήκε το καλάθι. Διότι με την αναπήδηση και που έβαλε το χέρι του. Για να δούμε εδώ τώρα, ανάβει το ταμπλό. Γιασάιτης. Έχει ανάψει, δεν μετράει. Η φάση είναι καθαρή. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Τζούλια, τι γίνεται εκεί, πρέπει να υπάρχουν όμορφες σκηνές, παράξενες σκηνές. Έτσι ακριβώς, δεν μπορεί να το πιστέψει ο πρόεδρος της Μακάμπη και τον προσπαθεί να τον συνεφέρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μάλιστα.